Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας. Είχε τοποθετηθεί, είχε ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Κότσιρας. Ήταν να πάμε στον κύριο Κάτσι. Κύριε Κάτσι, ξένησε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής. Και ξένησε αρκετά, γιατί σας θυμίζω ότι η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για κάθε ανασχηματισμό είναι ότι δεν μετρούν τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές. Και αναρωτιέμαι, τώρα μετρούν τα πρόσωπα? Κυρία Γιάμαλη, θα απαντήσω πολύ γρήγορα σε αυτό το ερώτημα, γιατί θέλω να απαντήσω σε όσα ψευδή ανέφερε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Για μας δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα μόνο. Καταρχήν, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής δεν θα γίνει εν κενό, δεν έγινε εν κενό. Έγινε με μια ταυτόχρονη πρόταση για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, γιατί πραγματικά αυτό που νιώθουμε τώρα, αυτό που μας νοιάζει, είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Θεωρούμε ότι είμαστε ήδη στο και πέντε και έχουμε φτάσει στο κόκκινο, εντελώς στο κόκκινο. Και αυτό που ζητάμε τώρα είναι ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με ορίζοντα εξαμήνου, για να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να θωρακιστούν, να θωρακιστούν οι συμπολίτες, να θωρακιστεί το σύστημα υγείας, να προστατευτούμε από όλη αυτή την επίθεση που δέχεται, και ταυτόχρονα να μην αφήσουμε στο έλεος της κοινωνικής αναλγησίας να λέμε στους πολίτες μείνετε σπίτι, υπάρχει lockdown, αλλά να σας παίρνουμε τα σπίτια με τη ρευστοποίηση περιουσίας, ή να ψηφίζουμε αντεργατικά νομοσχέδια για μισθούς κάτω των 200 ευρώ και απλήρωτες υπερορίες. Κύριε Κάτσι, ακούστε με σφαίρα. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η πρόταση. Κύριε, δεν έγινε εν κενό. Κύριε Κάτσι, η κυβέρνηση λέει ότι οι δυνατότητες της χώρας είναι περιορισμένες και είναι συγκεκριμένες. Και αυτό ήταν κάτι έκτακτο. Εσείς βλέπετε ότι έχει και άλλες δυνατότητες της χώρας που δεν αξιοποιήθηκαν? Μιλάτε τώρα για το σύστημα υγείας ή γενικά? Ορίστε. Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα μιλάμε πάντα. Μιλάμε για το ΕΣΥ, μιλάμε για τον κορονοϊό. Ναι, βεβαίως, μιλάμε βεβαίως, για τα μέτρα δηλαδή, αλλά θα μπορούσε. Κοιτάξτε, να πάρει αυτό, λέει η κυβέρνηση. Θα σας απαντήσω αμέσως. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Τη στιγμή που χάνονται ανθρώπινες ζωές και όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας κάνουν τη μακάβρια σύγκριση της Ελλάδας να συγκρίνει θανάτους στη χώρα με άλλες χώρες του εξωτερικού, αυτή τη μακάβρια σύγκριση δυστυχώς και εγώ αποκλείεται να την ακολουθήσω, να μπω σε αυτή τη λογική. Καμία. Δηλαδή και ένας να πέθαινε και 100 να πεθαίναν τη μέρα, για μένα έχει την ίδια αξία να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Πρώτο κρατούμενο. Και είναι απαράδεκτο να γίνεται τέτοια σύγκριση. Τους αφήνω δηλαδή στους συμπολίτες και στους τηλεθεατές να τους κρίνουν. Αλλά αυτό που λέμε είναι το εξής. Λένε για 1200 κρεβάτια μεθ. Προσέξτε τι κάνουν. Όταν έχεις κρεβάτια μονάδας συντατικής θεραπείας για κάποιον ο οποίος παθαίνει μια καρδιά. Έτσι δεν είναι? Παθαίνει μια καρδιά. Ναι. Και το μετατρέψει αυτό το κρεβάτι της μεθ για το καρδιοχειρουργικό, το μετατρέψει σε μεθ COVID, σε μεθ για τον κορονοϊό. Αυτόματα αυξάνεις τα κρεβάτια για την COVID, τα αυξάνεις, αλλά μειώνεις τα κρεβάτια. Όλο το ΕΣΥ μετατρέπεται σε σύστημα διαχείρισης COVID. Το κάνεις μονοθεματικό το ΕΣΥ. Το κάνεις μονοθεματικό το ΕΣΥ, προσέξτε, χωρίς να αυξάνεις επί της ουσίας τη δυναμικότητα, στέλνεις για όλα αυτά τα υπόλοιπα, τα λοιπά περιστατικά, πελατεία στο ιδιωτικό σύστημα και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, καθαρή, ξεκάθαρη πελατεία, έτσι, και προσμετράς για COVID κρεβάτια από άλλες ασθένειες. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, δεν μπορείς να αθροίζεις τα μεταφερόμενα κρεβάτια από άλλες μονάδες εντατικής στον COVID και να μετράς, να προσμετράς και τα κρεβάτια των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, τα οποία τα χρυσοπληρώνεις ηρίστο εμπαρόδο 1.600 ευρώ τη μέρα κάθε διαμονή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, να μην αθροίζουμε μήλα με μανταρίνια και με πορτοκάλια. Επί της ουσίας, η αύξηση των κλινών, γιατί έγινε αύξηση των κλινών αυτό το διάστημα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και διαχειρίζεται την πανδημία? Πόσα κρεβάτια αυξήθηκαν? Περίπου 200. Αλλά δεν είναι ζήτημα να μετράς κρεβάτια. Γιατί άμα θέλετε να σας ο κύριος Πέτσα σήμερα, κύριε Κάτσι, έκανε λόγο για 1.100 κρεβάτια στο ΕΣΥ. Συνολικά. Λέτε ότι στο ΕΣΥ, του δημοσίου εννοεί. Ωραία. Τι προτείνει ο κύριος Κάτσι σε σχέση με αυτό? Τι προτείνει? Ποια είναι η εναλλακτική? Κύριε Κάτσι, ποια είναι η εναλλακτική σας πρόταση, δηλαδή? Πολύ σωστά αυτά.
Δεν το διευκρινίζουν αν είναι του δημοσίου. Δεν το διευκρινίζουν. Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει όμως, κυρία Δημάρχη. Είναι λάθος να μετρούν κρεβάτια χωρίς να έχουν αυτά τα κρεβάτια στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Εμείς είπαμε λοιπόν στη Βουλή πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες μετά από το κοπάνημα, πολιτικό κοπάνημα που δέχτηκε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το μόνο που έκανε είναι να ρίξει την ευθύνη στους πολίτες ξανά και κυρίως στους νέους ανθρώπους και στη νέα γενιά. Αναγκάστηκε στην τριτολογία του να συρθεί, να συρθεί και να αφομοιώσει κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, είπε ότι θα πρέπει να συνταγογραφούνται πλέον τα τεστ στα σχολεία. Αυτό είναι πρόταση της αντιπολίτευσης, είναι δικιά μας πρόταση. Του είπαμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που βαράει κόκκινο, να εκμεταλλευτεί το Διαβαλκανικό, να εκμεταλλευτεί τον Κιανού Σταυρό, να εκμεταλλευτεί τον Άγιο Πάλο και ούτω καθεξής. Του είπαμε μία σειρά από νοσηλευτήρια τα οποία πρέπει να τα επιτάξει. Του είπαμε ταυτόχρονα να προκηρύξει τις θέσεις και όχι να μεταφέρει ιατρικό προσωπικό από το ένα νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, στο άλλο, που επί της ουσίας το άθροισμα, η αύξηση του προσωπικού στο συνολικό, συνολικό προσωπικό είναι μηδέν. Γιατί είναι μηδέν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς κάτι, Γιώργο, να ρωτήσω. Και ταυτόχρονα, να ολοκληρώσω λίγο. Ταυτόχρονα. Κάναμε και συγκεκριμένες προτάσεις, οποίες υιοθέτησε και στο οικονομικό πεδίο. Γιατί και εκεί πέρα έχουμε παταγώδη αποτυχία. Και όσοι δεν πεθάνουν από COVID, θα πεθάνουν από την πείνα. Μην είστε έτσι μακάβριος, κύριε Κάτση, παρακαλώ. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά συγγνώμη, εντάξει, το τεντώνω λίγο για να γίνει κατανοητό, αλλά ο κόσμος έξω βρίσκεται σε απόγνωση. Αλήθεια είναι, κυρία Γιάμα, επιτρέψτε μου να ρωτήσει ο Γιώργος, να θέσει ο Γιώργος το ερώτημά του και να συνεχίσει. Είναι κρίμα πάντως να λέμε ότι αν ο κόσμος δεν πεθάνει από το ένα, θα πεθάνει από το άλλο. Δηλαδή, ούτως ή άλλως κάπως θα πεθάνει. Είναι λάθος, νομίζω, να το λέμε. Είναι λάθος μήνυμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κάτση, επειδή είναι νέος άνθρωπος, θεωρώ ότι είμαστε σχετικά κοντά στην ηλικία. Αν ο ίδιος πήγε σε κάποιο νοσοκομείο να μετρήσει κλίνες, πήγατε, κάνατε έφοδο σε νοσοκομείο. Εμάς, κύριε Νόκομα, ακούτε. Όχι εσείς προσωπικά, όχι εσάς. Εσείς προσωπικά. Ναι. Μα είναι δουλειά αυτή του βουλευτή να την κάνει. Αυτό θα σας πω. Κάνατε έφοδο σε νοσοκομείο. Κύριε Νόκο, εγώ δεν είμαι γιατρός. Οι βουλευτές ελέγχουν, δεν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν κάνουν εφόντους πάντως, Γιώργη. Μισό λεπτό. Εσάς, δεύτερον, σας καλύπτει, αντιπροσωπεύει. Να σας απαντήσω, μου κάνατε μια ερώτηση. Να σας κάνω μια δεύτερη. Λοιπόν, όχι. Δεν απάντησα στην πρώτη. Δεν θα κάνετε αυτό το παιχνιδάκι. Συνδυάζονται. Λοιπόν, συνδυάζονται. Την ερώτηση θα την κάνω, ό,τι και να μου πείτε. Θα την κάνω, βεβαίως. Ναι, θα την κάνω την ερώτηση. Εσάς, ως νέο άνθρωπο, ως νέο πολιτικό, σας αντιπροσωπεύει η εικόνα του κυρίου Πολάκη. Εγώ ζήτησα στο δημόσιο διάλογο, κύριε Νόκο, να ανοίξει. Ορίστε, βλέπετε ότι θέλετε να αλλάξει την ατζέντα. Όχι, δεν θέλω να αλλάξω καμία ατζέντα. Από την αρχή ήταν συγκεκριμένη στόχευση. Σας αντιπροσωπεύει η εικόνα του κυρίου Πολάκη. Σας αντιπροσωπεύει ο κύριος Μπογδάνος που βγήκε. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, εσείς είστε πολιτικός. Οπότε, ωραία. Ακούστε και εσείς κάθεστε σε κοντινά έδρανα, δεν ξέρω τι χωροταξία. Άρα ο λόγος που τον ρώτησε αν έκανε έφοδο είναι για να πας στο θέμα Πολάκη, όχι για το δικαίωμα ενός βουλευτή να ζητά στοιχεία για το σύστημα υγείας. Απορεί ο κάθε βουλευτής να μπαίνει και να ζητά στοιχεία μέσα στις μέθοδες. Σας αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα. Απαντήστε μου αν μπορείτε με τον πιο απλό τρόπο. Κυρία Γιάμαλη, θα συνεχίσω να απαντάω στα ερωτήματα και στις αγωνίες των πολιτών. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εδώ πέρα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν μονάδες και δημόσιες οι οποίες μπορούν να στελεχωθούν αυτή τη στιγμή με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και δεν αξιοποιούνται. Πού να βρεθεί, κύριε Κάτση, αφού δεν έχουν κάνει προκηρύξεις. Πού να το βρούνε, πάνε από το ένα στο άλλο. Να σας πω εγώ για την περιοχή μας, κυρία Καλύτερη. Στα Γιάννενα, που είναι νοσοκομείο αναφορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πλέον έχουν φρακάρει κλίνες με COVID, στέλνουν ασθενείς. Στις Φιλιάδες και στην Άρτα. Κύριε Γιάμαλη, θέλω και εγώ να έχω λίγο χρόνο μετά πριν κλείσουμε, γιατί περνάει η ώρα. Περιφερειακά. Δεν αξιοποιούν όμως. Δεν αξιοποιούν όμως τη δομή του τμήματος πηγών περιστατικών στην Ιγουμενίτσα ή να στελεχώσουν το νοσοκομείο του Σάκη. Κύριε Κάτση, η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργη σα ρώτησε με ένα λογικό άλμα. Σα ρώτησε για το ζήτημα. Για την επίσκεψη. Τα συνέδεσα πολύ ωραία. Για την επίσκεψη. Εντάξει, κρινόμαστε και εμείς για τις ερωτήσεις. Κρινόμαστε και εγώ την αιτιολόγω. Δεν ήταν καθόλου λογικό άλμα. Συγγνώμη, ήταν πολύ σαφές το ερώτημα και απλό. Σας καλύπτει, σας αντιπροσωπεύει.
Μπορώ να απαντήσω στο με τον τρόπο που θέλω εγώ. Μπορώ. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε και στην κυρία Δημαντάμα και έχουμε 10 λεπτά. Οπότε απαντήστε στον κύριο Νόκο. Σας αντιπροσωπεύει ή όχι? Αφήστε με. Ο κύριος Πολάκης καμιά φορά αγιάζει τα μέσα. Ωραία, να απαντήσει ο κύριος Κάτσης που το παλεύω εδώ και 5 λεπτά. Ο κύριος Πολάκης, κύριε Νόκο, πήγε χθες στο Σωτηρία και απέδειξε ότι οι 50 κλίνες που μοίρασε και δώρησε το ελληνικό κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός με τα χρήματά του δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν, κύριε Νόκο. Πώς το απέδειξε αυτό? 50, δεν επειδή ψώνετε και τον τόνο της φωνής σας. Σας αντιπροσωπεύει ως νέο άνθρωπο ή όχι? Αντί λοιπόν να μετράτε κρεβάτια, μετρήστε ποιες είναι αυτές που είναι στελεχωμένες και μπορούν να μπουν στη μάχη. Το ερώτημα βέβαια, κύριε Κάτση, είναι γιατί πήγε και σήμερα η κυρία Γεροβασίλη με τον κύριο Τζανακόπουλο. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι προσλήψεις των εντατικολόγων βγήκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα. Δεν μου απαντήσατε ωστόσο. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και έχει την απόλυτη ευθύνη για το γεγονός ότι είμαστε στο κόμμα. Κύριε Νόκο, σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Μα δεν μου απαντάτε όμως. Τι να μιλήσω? Να πείτε τα δικά σας. Σας κάνω μια ερώτηση. Σας απαντάει όπως νομίζει. Τότε να ρωτάω κι εγώ όπως νομίζω κάτι άλλο. Πώς θα είναι ο καιρός αύριο? Όχι, συγγνώμη, είναι σαφές το ερώτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένει ο κύριος Νόκος. Σας καλείτε υποδείξεις και μάθημα. Σας απάντησα. Ο κύριος ερώτηση απλή και ζητάει απλή απάντηση. Είναι επιμένο πρόβλημα στο Σωτηρία και καλά έκανε, το καταλαβαίνετε. Άρα σας καλύπτει. Είμαστε εντάξει οπότε. Ο καθένας θα κάνει ντου στα νοσοκομεία. Ωραία, πάμε και στην κυρία.